Τώρα θα περάσουμε στον Παύλο Γαλακτερό. Γιώργο, όπως έχω πει αρκετές φορές, το παιχνίδι έχει προχωρήσει αρκετά και παίζει μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από το αγωνιστικό. Αγωνιστικά θεωρώ ότι τα τέσσερα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα, ξέρω τον Κώστα, πάνω κάτω αγωνιστικά είμαστε το ίδιο. Υπάρχουν ανεβοκατεβάσματα. Ψυχολογικά για μένα θα μου στοιχήσει από τα τρία παιδιά άμα φύγει ο Κόρο. Εντάξει, είναι φίλος μου, περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί. Πραγματικά θα μου στοιχήσει άμα φύγει από το παιχνίδι. Δηλαδή θα πέσω πολύ ψυχολογικά. Πριν δύο εβδομάδες που μου είχε ψηφίσει ο Νίκος, είχε πει ότι πέρα από το αγωνιστικό κριτήριο δεν θα ψήφιζε τον James επειδή είναι και φίλος του. Οπότε με το ίδιο κριτήριο, όχι επειδή το έκανε ο Νίκος, αλλά επειδή το νιώθω και δεν υπάρχει κάποια στρατηγική πίσω από αυτό, αυτό είναι το κριτήριό μου, με αυτόν τον τρόπο θέλω να ψηφίσω, και για αγωνιστικό λοιπόν και για ψυχολογικό, δεν θα δώσω τον Νίκο, θα δώσω τον James. Άρα ο δεύτερος υποψήφιος από την πλέον ομάδα είναι ο James Καφετζής. Έρχομαι και στον Ηλία Μπόγδανο. Είναι η τρίτη φορά που έχω έρθει σε αυτή τη θέση και πρέπει να δώσω κάποιο συμπαίχτη μου και η πιο δύσκολη με μεγάλη διαφορά. Όσο περνάει καιρό, τα άτομα λιγοστεύουν και νιώθω ότι όλο αυτό το υπέροχο παραμύθι, ας πούμε, πλησιάζει προς το τέλος του και αυτό με πονάει πάρα πολύ. Τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Οι ομάδες είναι συνέχεια στο 9-9, είμαστε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να κοιτάξω το καλό της ομάδας μου. Θα βγάλω έξω το ότι πονάω πολύ με έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα είμαστε πάρα πολύ κοντά, τον Γιώργο, και θα πρέπει να τον ψηφίσω με πολύ βαριά καρδιά, αλήθεια. Ναι. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος λοιπόν συμπληρώνει την τετράδα των υποψηφίων και πριν δώσω το λόγο στον James και στον Γιώργο, αλλά και στους υπόλοιπους υποψήφιους, ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τον κόσμο που μας παρακολουθεί.